Να ξεκινήσω καταρχάς με ορισμένες γενικές παρατηρήσεις, αφού όπως το ίδιο διαλαλεί από το πρώτο του μάλιστα άρθρο, το τωρινό νομοσχέδιο αποτελεί μια νεότερη προσαρμογή του ισχύοντος νόμου του 4763 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που ψηφίστηκε πριν 3 χρόνια. Δεν το λέμε για κακό αυτό. Η δική μας η αντίθεση στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι για τη συχνότητα με την οποία αυτή η κυβέρνηση νομοθετεί. Η αντίθεση δική μας αφορά στο περιεχόμενο της νομοθεσίας. Όχι στο πόσο συχνά ή στο πόσο αραιά νομοθετεί, όπως ενοχλεί άλλα κόμματα. Με αυτήν την έννοια προστίθεται και αυτό το νομοσχέδιο σε μια μεγάλη σειρά από απόπειρες των κυβερνήσεων για την καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις σας δηλαδή. Αυτό που θέλουμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο στις συνθήκες των σημερινών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, όπου η παραγωγή αντικειμενικά άναρχη και άναρχα μεταβαλλόμενη, μιας και βασικό της κίνητρο και σκοπό έχει το καπιταλιστικό κέρδος, αυτό είναι, ψάχνει διαρκώς, κυρίως για εφήμερες και ληξιπρόθεσμες δεξιότητες, αφού ελάχιστα περιθώρια έχει για έναν ουσιαστικό σχεδιασμό της. Και άρα και για μια ουσιαστική σύνδεσή της με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όπως άλλωστε και συνολικά με την εκπαίδευση. Το πρόβλημα δηλαδή με την καπιταλιστική παραγωγή και την πολιτική είναι η αδυναμία, η εγγενής αδυναμία να σχεδιάσει την παραγωγή, αφού υπόκειται όχι στις ανάγκες της κοινωνίας, θα μιλούσαμε τότε για άλλη οικονομική παραγωγή, αλλά υπόκειται στις ανάγκες του κυνηγητού του κέρδους. Παρόλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες και τις αποτυχίες ή τις αστοχίες καλύτερα, οι αστικές κυβερνήσεις και οι σημερινοί καταβάλουν συνεχώς επίμονες όσο και απέλπιδες προσπάθειες, επιδιώκοντας με αγωνία να ανταποκριθούν στην γκρίνια και στις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων για το κατάλληλο κάθε φορά εργατικό δυναμικό που χρειάζονται αυτές, just in time, όπως λένε, και για όσο βέβαια το χρειάζονται αυτό το δυναμικό, μέσα σε αυτό το αέναο κυνηγητό του καπιταλιστικού κέρδους, που αλλάζει διαρκώς παιδεία και οικονομικούς κλάδους, πετώντας στα αζήτητα της ανεργίας τους εργαζόμενους. Αυτό δεν ζούμε. Μήπως ζούμε κάτι άλλο? Εδώ στο νομοσχέδιο που συζητάμε και συγκεκριμένα με το πρώτο του άρθρο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να ικανοποιήσει αυτές τις επίμονες απαιτήσεις των καπιταλιστών, εξαγγέλει τη διεύρυνση της συνεργασίας της εκπαίδευσης με την κατάρτιση, μάλιστα, και τη βελτίωση της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του εθνικού πλαισίου προσόντων, με απότερο στόχο, όπως γράφει, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ως προς την ομαλή ένταξη των νέων στην τοπική οικονομία. Έτσι ονομάζεται σε αυτήν την ξύλινη, πιο ξύλινη δεν γίνεται, σε αυτήν την ξύλινη τεχνοκρατική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέγουν κάθε φορά για τις ανάγκες τους από μια γκάμα επιπέδων προσόντων, την 3, την 4 και την 5, τους καταλληλότερους και φθηνότερους φυσικά εργαζόμενους. Παρά τα βαρύγδουπα όμως που ακούγονται κάθε φορά, όπως και τώρα, ουσιαστικά τίποτα δεν αλλάζει από τη μεγάλη εικόνα, αλλά και τον αδιέξοδο δρόμο της χρόνιας και ουσιαστικής υποβάθμισης στην οποία ζει όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι και με το σημερινό νομοσχέδιο επαναλαμβάνεται ξανά σαν ένα ίδιο τροπάρι η ίδια επί της ουσίας πολιτική την οποία ζουν στο πετσί τους όσοι εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση. Συγκεκριμένα εδώ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3, α, με τη βελτίωση του τρόπου διοίκησής της, β, με τα καινούργια βαφτίσια των ΙΕΚ σε ΣΑΕΚ πια, γ, με μια ακόμα άλλη μία αναμόρφωση των ΕΠΑΛ, δεν θυμόμαστε τον αριθμό, πόσες τέτοιες αναμορφώσεις έγιναν μέχρι τώρα, και δέλτα με την ενίσχυση
και αυτό θέλει προσοχή, του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης. Καταρχάς, όπως και να τα πείτε τα ΙΕΚ, όσο και να αναμορφώσετε τα ΕΠΑΛ, το κρίσιμο ζήτημα θα είναι πάντα το αν αυτά θα συνεχίσουν να λειτουργούν στις ίδιες υποδομές, με προσωπικό συμβασιούχων κατά βάση, με αργοπορημένα ή ακόμα και καθόλου συγκράματα και με ανεπαρκή εργαστήρια. Και για όλα αυτά το νομοσχέδιό σας, ξέρετε, δεν λέει σχεδόν τίποτα. Άρα, η υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης όχι μόνο παραμένει, αλλά να αναμένεται να ενταθεί. Στο άρθρο 4, αυτή η αένα η επιδίωξη όλων των νόμων της διασύνδεσης, δηλαδή των καταρτιζόμενων στα ΣΑΕΚ, τα μέχρι τώρα ΙΕΚ, με την αγορά εργασίας, τώρα γίνεται πλέον και ρητή, γραπτή αναφορά στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου. Μέχρι τώρα δεν ήταν αποτυπωμένο γραπτός. Επιπλέον, εδώ εισάγεται για πρώτη φορά και η κάλυψη των αναγκών της αγοράς και η διευκόλυνση της κερδοφορίας σε κλαδικό επίπεδο, τοπικό και περιφερειακό. Λόγος δηλαδή γίνεται, προσέξτε, για κλαδικές, άρα για μόνο θεματικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης, στο πέραμα παραδείγματος χάρη για τα ναυπηγεία, το παράδειγμα το έφερε ο ίδιος ο Υπουργός προχθές, στην Κοζάνη λέμε εμείς για την τεχνολογία της πράσινης μετάβασης, στην Κρήτη για την τουριστική βιομηχανία, γενικότερα για ένα ευνοϊκό, φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό, προορισμένο φυσικά εκτός των άλλων και για τις λεγόμενες ειδικές οικονομικές ζώνες. Αλλά και στο άρθρο 26, λίγο πιο κάτω, προβλέπονται για τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ και ειδικά μαθήματα, λέει, τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το ΕΠΑΛ και πρακτική άσκηση. Το ερώτημα φυσικά παραμένει. Τι γίνονται όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι όταν τα επενδυτικά σχέδια αλλάζουν κλάδους και τόπους? Τι γίνονται? Η απάντηση εύκολα βρίσκεται, παραδείγματος χάρη, στην εγκατάλειψη της κλωστοϊφαντουργίας και την ανεργία που έφερε αυτή η εγκατάλειψη σε πόλεις όπως, ας πούμε, η Νάουσα. Στο άρθρο 4 όμως υπάρχει και κάτι ακόμα, για το οποίο οφείλει να δώσει μια απάντηση η κυβέρνηση. Λέει ότι ο απολυτήριος τίτλος που παρέχουν οι ΣΑΕΚ, οι σχολές δηλαδή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, είναι προσόν διορισμού στην εκπαιδευτική κατηγορία ΔΕ, κόμμα. Τι ακολουθεί? Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 2022. Δηλαδή, η αντιμετώπιση των καλλιτεχνών ως αποφύτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 85, το Δεκέμβριο του 2022, που τόσες δικαιολογημένες αντιδράσεις προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο, επανέρχεται από την κυβέρνηση, το φαίνεται ξανά. Και μάλιστα το φέρνετε τώρα και θεσμικά αναβαθμισμένο. Από Προεδρικό Διάταγμα το κάνετε διάταξη νόμου. Αυξάνετε δηλαδή την τυπική νομική ισχύ αυτής της διάταξης. Έτσι εννοεί η κυβέρνηση την αναβάθμιση των καλλιτεχνών? Τόσο υποκριτικές πια ήταν οι υποσχέσεις σας. Πριν λίγους μήνες τα λέγατε αυτά τους. Και τι δεν τους υποσχόσασταν, τους καλλιτέχνες? Οφείλετε μία απάντηση, νομίζουμε. Με το άρθρο 7, οι σχολές αυτές οι ΣΑΕΚ, πέρα από το επίπεδο 5 της αρχικής πιστοποίησης, θα υλοποιούν και προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, όπως τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, σήμερα τα λεγόμενα ΚΕΚ, αλλά με έναν τρόπο και τα ΚΕΔΙΒΙΜ, όπως λέγονται, των πανεπιστημίων. Με το άρθρο 9, που αναφέρεται στα γραφεία επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας, με το όνομα ΓΕΑΣ, τα οποία ερίστε εμπαρόδο θα είναι ενιαία στο σύνολο του κάμπους για όλες τις δομές της ΕΕΚ, δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας και κατανόησης με τοπικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας. Επιδιώκεται δηλαδή η πιο βαθιά σύνδεση της όποιας κάθε φορά παρεχόμενης δεξιότητας με την επιχείρηση. Έχουμε όμως και εδώ μία ερώτηση. Θα ισχύσουν και για τα άτομα με αναπηρία?
στη ΣΑΕΚ των ΑΜΕΑ, γιατί προβλέπεται να ιδρυθούν και τέτοια ΣΑΕΚ, οι μόλις δύο ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στην αρχή και το τέλος του εξαμήνου. Έτσι θα γίνει δηλαδή και για τα άτομα με αναπηρία. Και αν ναι, θεωρείτε ότι επαρκούν. Τέλος, βάζετε σαν στόχο αυτόν τον ΓΕΑΣ και την καθοδήγηση ακόμα και ατόμων με αναπηρία. Προσέξτε, να καθοδηγηθούν ακόμα και τα άτομα με αναπηρία να κάνουν τι? Να αναπτύξουν, λέει, επιχειρηματικές δράσεις. Την ώρα που οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται κυρίως στήριξη στην εργασία τους και πρόνοια. Τώρα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο 10, αλλά και τη χρόνια πρακτική του κράτους, σε μια υποχρηματοδοτούμενη επαγγελματική εκπαίδευση, όλα τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών θα εξακολουθήσουν να τρέχουν μονάχα με ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, αυτό προκύπτει από το νομοσχέδιο. Αντικειμενική εξέλιξη ασφαλώς και φυσικά αναγκαία η ψηφιοποίηση της διοικητικής και όχι μόνο λειτουργίας των ΣΑΕΚ. Αλλά ξέρετε, είναι την ίδια στιγμή, πώς να το κάνουμε, είναι κωμικοτραγικό να καθιερώνεται από τη μία η εξαποστάσεως κατάρτιση με ψηφιακό υλικό και από την άλλη σήμερα σε πολλά δημόσια ΙΕΚ να μην παρέχονται ούτε καν οι απαραίτητες φωτοτυπίες για το μάθημα. Δεν είναι αντίθεση αυτό? Με το άρθρο 14 ιδρύονται τα κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ΚΕΕΚ, για τα οποία εδώ με υπερηφάνεια νομίζω η εκπρόσωπος του ΣΕΒ είπε ότι ο ΣΕΒ τα πρότεινε, λέει. Και μπράβο στην κυβέρνηση που τα δέχτηκε. Τα ΚΕΕΚ με στόχο τη διασύνδεση των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, των ΕΠΑΛ, των ΣΑΕΚ και των εργαστηριακών κέντρων για τη σύνδεση των δεξιοτήτων όλων των επίπεδων προσόντων 3, 4 και 5. Βεβαίως το είπαμε και προχθές ότι κάτι παρόμοιο επιχειρήθηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις διαιτητές σχολές και τώρα τα ξαναφέρει η Νέα Δημοκρατία με άλλο τρόπο. Για την υλοποίηση της αποστολής τώρα αυτής προβλέπεται η ύπαρξη ενός οργανωτικού συντονιστή, ενός μάνατζερ δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Στο Συμβούλιο μάλιστα θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων. Αλίμονο και τους είδαμε σήμερα εδώ και τους εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων να λένε ότι αυτή η συμμετοχή που τους έχετε εξασφαλίσει δεν μας φτάνει, δεν τους φτάνει, λέει, και θέλουν κι άλλοι. Περισσότεροι, λίγοι είμαστε, λέει. Τα ΚΕΕΚ θα αξιοποιούν για όλες τις δομές τα υπάρχοντα φυσικά απαρχαιωμένα εργαστήρια που υπάρχουν. Τα δε ΓΕΑΣ, τα γραφεία σταδιοδρομίας, θα παρακολουθούν την προσαρμογή της φοίτησης στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Τα ΓΕΑΣ θα στελεχώνονται, το βάζετε αυτό έτσι για να δώσετε και κύρος στη διάταξη, θα στελεχώνονται, λέει, και με έναν σύμβουλο συντονιστή για κάθε 150 καταρτιζόμενος, αλλά και με έναν ψυχολόγο, και με έναν κοινωνικό λειτουργό. Για πόσους λέτε? Για κάθε 200 παρακαλώ καταρτιζόμενους. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλο πλήγμα στην ενδοσχολική βία. Το άρθρο 15 αναφέρεται στην πρακτική άσκηση των μαθητών των προτύπων ΕΠΑΛ. Η πολύ διαφημισμένη αυτή πρακτική άσκηση που δεν εφαρμόστηκε στην ουσία ποτέ, στη συντριπτική πλειοψηφία των ΕΠΑΛ, των πειραματικών μάλλον ΕΠΑΛ, αλλάζει. Αλλάζει και καθιερώνεται στην τρίτη τάξη για 22 μέρες συνεχόμενα ή τμηματικά. Όλοι όμως γνωρίζουν, όσοι υπαρικούντες εκεί την Ιερουσαλήμ των ΕΠΑΛ, γνωρίζουν ότι τίποτα σχεδόν δεν άλλαξε επί της ουσίας, εκτός από τη διαδικασία της λεγόμενης αξιολόγησης. Ενώ ταυτόχρονα μεγάλωνε όλο και περισσότερο η δυσκολία της πρόσβασης των μαθητών να σπουδάσουν στην τεχνική ειδικότητα που στο κάτω-κάτω εκείνα επιθυμούσαν. Όμως εδώ το πράγμα φαίνεται να πηγαίνει και αλλού και θέλει μία προσοχή. Δεν το λέμε σε εσάς, το λέμε στον κόσμο που μας ακούει. Σε μια τουριστική, παραδείγματος χάρη, περιοχή θα μπορεί αυτός που κάνει πρακτική, αφού μπορεί να είναι και ενιαία χρονικά, 22 ημέρες, θα μπορεί αυτός που κάνει πρακτική να αντικαθιστά και ένα κοινό εργαζόμενο, σχεδόν τζάμπα. Γιατί να μην τρίβουν μετά τα χέρια τους εδώ οι εκπρόσωποι του ΣΕΤΕ και να λένε μπράβο, ωραίο νομοσχέδιο, λέει, κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Με το άρθρο 16 και τα προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων εντός και εκτός ορολογίου προγράμματος υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Διαλύεται παραπέρα το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, αφού αυτό συμβαίνει. Στο δε άρθρο για τους 18 για τους σκοπούς των ΕΠΑΛ θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κάπου εκεί. Ευχαριστώ. Για τους σκοπούς των ΕΠΑΛ, ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνεται και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ακούστε, συμπεριλαμβάνεται και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους με τη συνδρομή, ξέρετε ποιον, όχι μονάχα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής. Η παιδαγωγική των επιχειρήσεων εν δράση δηλαδή. Γι' αυτό μιλάμε. Με το άρθρο 19 προαναγγέλλεται η συγχώνευση των συστεγαζόμενων ΕΠΑΛ, θεσμοθετείται ο γιγαντισμός τους με σχολεία μεγαθύρια πάνω από 500 μαθητές. Θυμίζω εδώ ότι στην επαρχία, σε ένα μεγάλο μέρος της επαρχίας, δύσκολα θα βρει κανείς χωριά των 500 κατοίκων. Τα περισσότερα έχουν λιγότερο κόσμο, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως για μαθητές εκπαιδευτικούς που θα χάσουν και αρκετές ειδικότητες και οργανικές θέσεις. Και την ώρα που απέναντι στις απαρχαιωμένες αίθουσες των ΕΠΑΛ χρειάζονται νέα κτίρια, η κυβέρνηση τι κάνει, ορίζει λέει θεματικές και διαθεματικές αίθουσες, που σε τμήματα που, τα οποία σε πολλά σχολεία είναι ακόμα και τριαντάρια, και οι αίθουσες διαχωρίζονται με κάτι διαχωριστικά, με πρόχειρες κατασκευές εδώ και χρόνια. Με το άρθρο 20 δημιουργείται ένα επιπλέον όργανο διοίκησης στα ΕΠΑΛ, η λεγόμενη Επιτροπή Συντονισμού, και στους συλλόγους διδασκόντων, στην πλειοψηφία δηλαδή αυτών που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης, απομένει μονάχα πλέον η μεταφορά και η εκτέλεση καθηκόντων και τίποτε άλλο. Στο άρθρο 25 για τα εργαστηριακά κέντρα, για να μην καταχρώμε και την ανοχή του Προεδρείου, είναι χρήσιμο να υποθεί ότι στα εργαστήρια που είναι ήδη κορεσμένα και σε υποδομές και σε εξοπλισμό, προβλέπεται να κάνουν μάθημα όλες οι δομές του ΚΕΕΚ, και βέβαια στο άρθρο 28 προβλέπεται στη σύνδεση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και η συμμετοχή τριών εκπροσώπων των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών, όπως φάνηκε για σήμερα στην τοποθέτησή τους, δεν τους φτάνει, θέλουν κι άλλους, όπως και για το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Βέβαια, θα έλεγε κανείς αλίμονο, θα μπορούσαν να λείπουν από το σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι κύριοι ωφελούμενοι της. Αλίμονο. Γι' αυτό και μπαίνουν σε αυτές τις επιτροπές του σχεδιασμού. Και τέλος, και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ, με τα άρθρα 31 και 32 για την ίδρυση επαγγελματικών σχολών κατάρτισης για ΑΜΕΑ, είμαστε αντίθετοι, καθώς από θέση αρχής το ΚΚΕ καταδικάζει την ανήλικη εργασία για όλα τα άτομα, και φυσικά και για τα άτομα με αναπηρία. Σας ευχαριστώ.